Γεια σας, αυτή είναι η αγωνιστική του Γκαζέτα. Είμαι ο Αντώνης Σαουλής. Σήμερα καλεσμένος μας είναι ο Παναγιώτης Δαλαταριόφ να αναλύσουμε τις τρεις κατηγορίες μας, την ενδεκάδα, τη στιγμή και τον MVP της αγωνιστικής. Πριν όμως τη συζητήσουμε, μπαίνετε στο site της Super League, ψηφίζετε Nivea Men Best Goal και Nivea Men Player of the Month. Πρώτη κατηγορία λοιπόν, η ενδεκάδα της αγωνιστικής. Γεια σου Παναγιώτη. Γεια σας. Κλασικό σχήμα 4-4-2. Ξεκινάμε με θέση του νοδοφύλακα και αυτό δεν είναι άλλο από τον Βέρχους του Απόλλωνα Σμύρνης. Τρομερή εμφάνιση το Βέλγο. Κατέβασε ρολά σε πάρα πολλέ στιγμέ στον αγώνα. Οπότε νομίζω δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ήταν σημαντικό παράγοντα το μεγάλο διπλό του Απόλλωνα μέσα στο Γεντικουλέ. Στην τετράδα τη άμυνα έχουμε πάλι παίκτη από τον Απόλλωνα Σμύρνης. Αυτό δεν είναι άλλο από τον Ντομίνκη, ο οποίο ολοκλήρωσε το μάτ με 7 κοψήματα. Δεξιά ο Τζανακάκη, ο άλλο κεντρικό αμυντικό είναι ο Μιχαηλίδη του ΠΑΟ και αριστερό μπακ Παναγιώτη ο Ζαγαρίτη του Παναθηναϊκού. Τρομερή εμφάνιση από το πιτσιρικά του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι. Έβγαλε και ασίστ, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω ότι δικηματικά είναι στην δεκάδα. Στα χαφ τώρα, δεξιά Ελευθεριάδης, αριστερά Τζόλης και κεντρικά στους μέσους Κουρμπέλης και Κάτσε. Ο Τζόλης χτύπησε σε ένα κομβικό σημείο του αγώνα με τον Αστέρα. Παρεμπιπτόντως έχει βάλει γκολάρα και μπορείτε να τη ψηφίσετε στο site της Super League ως Nivea Men Best Goal. Εκεί που ο Αστέρας είχε μια τρομερή στιγμή στο 63 για να κάνει το 0-1 με το Γκρέσπι, στο ακριβώς επόμενο λεπτό ο Τζόλης με ένα καταπληκτικό γκολ κάνει το 1-0. Χτυπάει τον Αστέρα στο πρώτο τάρτο που πάντα έχει προβλήματα η ομάδα της Τρίπολης και ξεκλειδώνει την νίκη, ενώ η ομάδα του είναι και με παίχτη λιγότερο από το 38. Και σπάνιο που είδαμε σε μια αγωνιστική δύο αμυντικά χάφου να σκοράρουν όπως ο Κουρμπέλης και ο Κάτσε. Επιθετικό δίδυμο νομίζω είναι ψηλοξεκάθαρα τα πράγματα. Ναι, μεν μπορεί να δικήσουμε τον Μακέντα, μπορεί να δικήσουμε τον Ντάουτα που έβαλε γκολάρα στο Ηράκλειο, αλλά ο Έλα Ραμπή με το χατρίκ Παναγιώτη και ο Νίκος Βέργος με τα δύο γκολ που κόντρα στην ΑΕΛ χαριζόντας την νίκη στον Πανετολικό είναι στην κορυφή της επίθεσής μας. Τρίτο χατρίκ για τον Έλα Ραμπή μέσα στο 2020. Πήρε και την μπάλα σπίτι του. Καλά έκανε. Φοβερή εμφάνιση από το Μαροκινό και από τον Βέργο, ο οποίος είχε ανάγκη αυτά τα δύο γκολ. Και ο Πανετολικός βέβαια, αλλά και ο ίδιος για να πάρει τα πάνω του. Δεύτερη κατηγορία, η στιγμή της αγωνιστικής. Παναγιώτη σου δείχνω τρεις φωτογραφίες. Διαλέγεις εσύ ως την καλύτερη για την στιγμή της ενδέκατης αγωνιστικής. Ξεκινάμε από το Περιστέρι και δεν είναι άλλη από το κλάμα του Μανούση όταν σκοράρει το 1-0 κόντρα στον Άρη. Είναι μια ιδιαίτερη στιγμή για το Μανούσο. Και περνάει και ένα διαφορετικό μήνυμα. Πέρασε νομίζω για αδερφή του ένα προσωπικό πρόβλημα υγείας και το ξεπέρασε και το αφιέρωσε σε αυτή. Οπότε εγώ είμαι με τον Μανούσο γενικά. Ένας επιθετικός ο οποίος σκοράρει με τη συχνότητά του νομίζω δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άλλος. Και θα σταθώ σε αυτή τη στιγμή εγώ. Δεύτερη στιγμή είναι από το ΆΚΑ. Η Nivea έφτιαξε τη δικιά της κερκίδα με μπλε και άσπρα καρεκλάκια και εσείς έχετε την ευκαιρία να μπείτε στο διαγωνισμό της Nivea, μπαίνετε στο Instagram του Nivea Men, βρίσκετε πού βρίσκεται η ροζ φανέλα και μπαίνετε στην κλήρωση για να πάρετε ένα iPhone 12 και προϊόντα Nivea. Τρίτη στιγμή, Παναγιώτη, μένουμε στο ντέρμπι, ΑΕΚ Παναθηναϊκός και είναι ο αρκετά πορωμένος πανηγυρισμός του Κουρμπέλη στο 2-0 των πράσινων κόντρα στην ΑΕΚ. Αρκετά δυνατή στιγμή και αυτή. Σίγουρα, ο Κουρμπέλης είναι ένας παίκτης ο οποίος μεταφέρει πάθος στην ομάδα, βγάζει αυτό που χρειάζεται ο Παναθηναϊκός, ειδικά αυτή τη στιγμή, και αυτός ο Παναθηναϊκός. Αλλά εγώ επιμένω ότι το κλάμα του Μανούση στο Περιστέρι δίνει και μια διαφορετική οντότητα στο ποδόσφαιρο, οπότε θα μείνω εκεί. Άρα κλείνουμε, στιγμή της αγωνιστικής, το κλάμα στον πανηγυρισμό, το γκολ του Μανούσου στο ατρόμητο ΣΑΕΣ. Τρίτη και τελευταία κατηγορία, ο MVP της αγωνιστικής Παναγιώτη. Νομίζω δεν μπορείς να διαφωνείς ότι αυτός δεν είναι άλλος από τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί. Ακόμα ένα hat-trick, ουσιαστικά είναι αυτός που έδωσε και τη νίκη του Ολυμπιακού, στον Ολυμπιακό κόντρα στον Βόλο στο 4-1. Δεν είναι μόνο το hat-trick, είναι ότι δίνει και μια πιστική νίκη του Ολυμπιακού, γιατί στο ημίχρονο δυσκολεύτηκε πάρα πολύ η ομάδα του Πειραιά. Νομίζω 36 γκολ ο Μαροκινός, 28 στο πρωτάθλημα, όπως είπαμε και πριν, τρίτο hat-trick. Και το show συνεχίζεται του Ελ Αραμπί, οπότε Ελ Αραμπί. Χωρίς αμφιβολία λοιπόν, ο MVP της αγωνιστικής είναι ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί. Αυτή ήταν η αγωνιστική του Γκαζέτα. Μέχρι την επόμενη φορά, εσείς μπαίνετε στο site Super League, ψηφίζετε Nivea Men Best Goal και Nivea Men Player of the Month.